Έχω τρεις ερωτήσεις. Μία στον αντιδήμαρχο προγραμματισμού του κ. Καρδικιώτη, μία στον αντιδήμαρχο του κ. Σαββατζή και μία στον δήμαρχο του κ. Καρδικιώτη. Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Στις 11 του Σεπτέμβρη του 2019, με απόφαση του Περιφερειάρχη, εντάχθηκαν τα έργα τα οποία είχε υποβάλει ο Δήμος μας στο πρόγραμμα CLD Leader για την τρέχουσα πρόσκληση, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής του Leader. Η ένταξη αυτή και η απόφαση αυτή σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες από τις υπηρεσίες μας, από τον προϊστάμενο αυτού και τον Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, και υπάρχουν χρονοδιαγράμματα για την εκτέλεση αυτών των ενεργειών. Σημειώνω ότι τα έργα που συζητάμε έχουν το υπολογισμό 980.000 ευρώ, είναι η πλατεία του Αγίου Ανδρέα, είναι η ολοκλήρωση ανάπλασης της πλατείας δεύτερης εθνικής συνέλευσης, είναι η αναβάθμιση και επέκταση του Εστέρα Φέστιβαλ, είναι το Μουσείο Μαθητικής Ζωής του Παραποβουνίου και είναι και η διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου υποδοχής επισκεπτών στο ξενοδοχείο ως είσοδό του από το Άργος. Για αυτά τα έργα πρέπει καταρχήν να γίνει εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου, εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα, να υπογραφεί το σύμφωνο αποδοχής όρων, να υποβληθούν εγκεκριμένες μελέτες και τέτοιες δημοπράτες εντός εξαμήνου σύμφωνα με αυτή την πρόσκληση. Και η ερώτηση μου είναι αν έχουν γίνει και έχουν δοθεί αυτές οι σχετικές υπηρεσίες, οι σχετικές οδηγίες στις υπηρεσίες για να συνταχθούν οι απαιτούμενες εισηγήσεις, οι απαιτούμενες μελέτες, οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Η ερώτηση είναι πότε, ας πούμε, θα συνάχει τον προγραμματισμό, γιατί ακόμα δεν έχει λάβει την τεχνική της δράση. Αυτό είναι η ερώτηση, κύριε Μαρτέ. Θέλω να κάνω μια πάνω στο πόδι που μπορώ να προγίνω. Τα περισσότερα φράγματα του χώρα, στο τι γίνεται. Ήταν ένα ζητήσουμε από του υπηρεσιακού παράγοντε, από την υπηρεσία του Δήμου, την ενημέρωση πάνω σε κάποια θέματα, την λεπτομέρεια στην δική μα. Αυτά ήταν και τα οποία ρωτάτε, τα προγράμματα είναι. Δυστυχώ όμω, η απάντηση που πήραμε τουλάχιστον από το προϊστάμενο ήταν ότι δεν είχε ενημερωθεί επαρκώ για τι μελέτε τι οποίε έχουν υποβληθεί και δεν ήταν σε θέση το ίδιο να μα δώσει λεπτομέρειε για αυτό το πράγμα. Ο ίδιο ο προϊστάμενο τη τεχνική υπηρεσία, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι η τεχνική υπηρεσία δεν ήταν επαρκώ ενημερωμένη για του φακέλου που είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια, θα σα πει ο κ. Σαμαρτζή, να βρεθούν αυτοί οι φάκελοι από την εξαιρετική, να ενημερωθεί η τεχνική μας υπηρεσία, να ξέρει και ο Δήμος ευθύνος πρόκειται, τεχνική του υπηρεσία. Λοιπόν, αυτό. Να δούμε τι θα απαντήσουμε, έτσι, ο κ. Σαμαρτζής έκανε ερώτηση συγκεκριμένη. Θέλετε να απαντήσω εγώ. Εγώ δεν θέλω να απαντήσω το ερώτημα. Εγώ θέλω να το ρωτήσω, να πιστεύω στην ερώτηση και να το ρωτήσω. Μήπως μπορεί ο κ. να μας απαντήσει, γιατί ο κ. Ραβιχάτης το είπε πολύ εξολογημένο. Μήπως μπορεί να μας απαντήσει ο ίδιος που βρίσκονται αυτοί οι φάκελοι και ποιος έχει παραλάβει τις μελέτες και αν οι φάκελοι είναι όριμοι, υπάρχουν αδειοδοτήσεις προκειμένου να υποβληθούν αυτές τις προτάσεις και να προκηρύξουν τις διακηρύξεις. Αυτό θέλω να πω. Ναι, πρόεδρε, σκέφτηκα προς την τύπη να διακόψω τη διαδικασία για να κάνω μια επεξήγηση για το θέμα, αλλά νομίζω ότι ο Δήμαρχος μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα εν είδη απάντηση. Όπως είπα στην αρχή, ερωτώ τον κύριο Καρθικιώτη για το θέμα. Τον κύριο Καρθικιώτη ως αντιδήμαρχο προγραμματισμού. Γιατί θα πρέπει όλο το σώμα να γνωρίζει ότι όταν ένα φάκελο υποψηφιότητα για ένταξη σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, συντάξει, εγκρίνεται, παραλαμβάνεται. Πράγμα που συνέβη στις 11.00 με την απόφαση που σας είπα, είναι αντικείμενο του Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου και όχι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου λοιπόν είναι αυτό, το οποίο θα πρέπει να δώσει τις κατευθύνσεις για τη συνέχεια της εξέλιξης. Αν είχα σκοπό να ρωτήσω ένα θέμα τεχνικής φύσης για την εξέλιξη των ξένων, θα ρωτούσα και ήξερα πάρα πολύ καλά τον αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κ. Σαμαρτζιάρα, λοιπόν είναι ατυχέστατο. Ατυχέστατη η διαδικασία της έρευνας που ακολουθήσει και να ψάχνετε στην Εθνική Υπηρεσία να δείτε φακέλου ή χρηματοδοτούμενο έργο. Στο στάδιο μέχρι να βρει και άρα λοιπόν νομίζω ότι κάλυψε και τον αντιδήμαρχο και τον δήμαρχο τον κύριο τον Καμπύλη ότι το γραφείο προγραμματισμού. Ότι το γραφείο προγραμματισμού. Ποιο είναι η διεύθυνση του γραφείου προγραμματισμού για να ζητήσει. Δεν κάνει κάποια απόφαση και δεν κάνει. Ο κύριο θα πρέπει να απαντήσει. Με ρωτάτε σε εσά. Πώ παραγωγή. Κοιτάξτε τον παραγωγή μου κύριε. Εντάξει, κύριε Μαρτάκη, καλησπέρα για τι απαντήσει.
Η ερώτηση μου είναι απολύτως συγκεκριμένη. Η ερώτηση μου ήταν, έχουν δοθεί οι οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για να προωθηθεί το θέμα? Θα γίνουν τα έργα ή δεν θα γίνουν? Ωραία, ας απαντήσουμε τώρα, κύριε Σαμαντίνη, τον λόγο. Συγκεκριμένα πράγματα και σε λίγο χρόνο. Σε συνεδρίαση με το Τμήμα Προγραμματισμού και το Προστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας, μας είχαν αποφάσει να έρθει αυτά τα έργα, όπως σωστά. Συγκροτήσαμε όμως με επαγγέλους υπήρχαν εδώ στην υπηρεσία, είτε στον κύριο Τεζάκη, είτε στον κύριο Τεχνική για την υπηρεσία. Εξετάζουμε τις ελλείψεις που έχουν, γιατί κάποιες μετέτρες έχουν ελλείψεις, ας πούμε, κάποια έχουν ενταθεί με προμελέτες, όπως το ενεργειακό γυμνάσιο, το ενεργειακό γυμναστήριο και πιστό, η ενεργειακή αναβάθμιση του πιστού, για να είναι ακριβής. Αλλά η μελέτη ανάπτυξη του πλατεία του Γιατρέα Θέση Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και η κυκλοφοριακή μελέτη το προχωράμε, ώστε να είμαστε εντός τους χρόνους που απαιτούν να σχηματοδοτούμε τα έργα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνω διάλογο, έχω τη δυνατότητα. Όχι, αλλά δεν ξέρω αν θέλει θεωρητικά να σα κάνει κάποια απάντηση. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το έργο που είπε η συλλογική αναβάθμιση δεν είναι στα ίδια, είναι άλλο πρόγραμμα. Είναι παράδειγμα. Απλά γιατί τα συγγραμματοδοτούμε να κάνουμε με τον κύριο Πρωτοπροϊστάμενο σε μία λίστα. Είναι από όλα μαζί και λήψη έχουν. Αυτή είναι η αναλύτω του ΕΜΑΝΕΚ. Το φιλότιμο όλα δεν χρηματοδοτείται από εσά, να δούμε τι λήψη έχουμε ώστε να είμαστε τέλο χρόνου. Προχωρώ στην επόμενη ερώτηση. Να ανασκευάσουμε ό,τι λέξει ελλείψει. Γιατί στα συγκεκριμένα προγράμματα υποβάλλεις με προμελέτη, υποβάλλεις όπως το ήταν το πρόγραμμα. Η έγκριση της χρηματοδότησης του προγράμματος σημαίνει ότι αυτά υποβλήθηκαν χωρίς ελλείψεις. Σωστά είναι το υποβλήθηκαν. Η δεύτερη ερώτηση που θα κάνω. Να ρωτήσει κύριε Ματά, σας παρακολούσα να ρωτήσετε συγκεκριμένα και σε λίγο λεπτό διάστημα και να δώσω λίγο να απαντήσει για να έχουμε μια. Έχει τον λόγο. Δεν έχω σκοπό να συνεχίσω να ξανακάνω δεύτερη τοποθέτηση μετά την ερώτησή μου. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω αφορά επίσης έργο. Ρωτώ τον κύριο Σαμαρτζή εδώ γιατί πρόκειται για έργο. Η περιφέρεια Χερσονήσου, με έγγραφο που είχε στείλει στο παρελθόν στο Δήμο, μας έχει ενημερώσει ότι εκπονεί μελέτη ακτομηχανική στην περιοχή της Λιφάδας με σκοπό να εντοπίσει το ακτομηχανικό φαινόμενο που δημιουργεί τη διάβρωση και στη συνέχεια να προβεί σε σύνταξη μελέτης και τεχνών δημοπράτησης για την ανάσχεση αυτού του φαινομένου. Υπάρχει έγγραφο στο αρχείο του Δήμου που λέει ότι αυτή η μελέτη είναι υπό εκπόνηση. Υπήρχε επικοινωνία και επόμενα έγγραφα από την τεχνική υπηρεσία τη περιφέρεια Πελοποννήσου που έλεγε ότι ζητάει το Δήμο τη συνένεσή του στην παράταση τη έκτακτη ανάγκη στο συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση έργου. Εδώ λοιπόν είναι και η ερώτησή μου. Το έργο που σύμφωνα με την περιφέρεια και πιθανώς εσάς και την υπηρεσία πρόκειται να εκτελεστεί. Είναι έργο ανάσχεσης του φαινομένου της διάβρωσης στην παραλία της Λιφάδας, όπως και η μελέτη που εκπονούσε, πιθανώς εκπονεί ακόμα η περιφέρεια Πελοποννήσου, προέβλεπε. Είναι έργο άμεσης άρσης των φαινομένων της διάβρωσης που συνέβησαν από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έκτηξε πρόσφατα το Δήμο μας. Έχει τεράστια σημασία γιατί πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά έργα, τελείως διαφορετικών προϋπολογισμών με τελείως διαφορετική στόχευση. Είναι όπως ακριβώς το είπες, είναι τελείως διαφορετικά έργα. Καταλαβαίνουμε ότι μια μελέτη ακτομηχανική, όσο και αν δεν είμαστε μηχανικοί, εγώ και τάξη το καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα, ότι συνεπάγεται μια γενικότερη παρέμβαση σε όλο το πεδίο της Λιφάδας. Η περιφέρεια θα προχωρήσουμε καινούριο έγγραφο τη, μάλλον την επικοινωνία, για να μην είναι απόλυτα σωστό, μα έχει προτείνει να εκτελέσει ένα έργο περίπου 400 μέτρα μήκους από το Μάιο ως την Λιφάδα, εκεί που έχει γύρει το τυχείο, που είναι η μεγαλύτερη ζημιά, στο οποίο ο Δήμος είχε εκτελέσει κάποιο σημειακό έργο για την ανάσχεση του φαινομένου που είχαν ρίξει κάποιους ογκώδιους, για να ενημερώσουν το σώμα. Η περιφέρεια προτίθεται να αφαιρέσει από τους ογκώδιους, να κάνει μια τοπική εσκαφή κάτω από το τυχείο, ώστε να ρίξει σακόλιους με τσιμέντο που θα πέσουν μέσα και θα ουσιαστικά θα βέσουν αυτό που πρέπει να πέσουν, τις πέντε θα γίνει συμβαλές, να ρίξει καινούριου φυσικού ογκώδιου απ' έξω ώστε να προστατεύσει το τυχείο. Μας έγινε μια ενημέρωση αν μπορούμε να ζητήσουμε ένα αίτημα όχι παράταση, να είμαστε απόλυτα σωστοί. Εκ νέου κήρυξε έκτακτη ανάγκη, γιατί την προηγούμενη έκτακτη ανάγκη έληξε 29 Μαρτίου του 2019. Με ενημέρωση που για συζήτηση που είχαμε με τον προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών, με ενημέρωση ότι η γραμμή Αιγαλού και η γραμμή παραλία συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαχωριστή λωρίδα ανώτου καθόλου του οστρόφου. Συνεπώς αυτό το τυχείο είναι παράνομο το οποίο έχει γίνει. Οπότε,
κατόπιν την αυτοξία τη κλιματική υπηρεσία που είχε γίνει για την πρώτη κήρυξη κατάθεση έκτακτη ανάγκη, είχε διαπιστώσει ότι αυτό το τοπίο ήταν παράνομο. Αν κάποιο έργο γίνει, εμεί δεν έχουμε κανένα θέμα. Το λέω εκ των προτέρων να κάνουμε ένα έτοιμο προ την ευκαιρία, ώστε να προκειμένουμε και δίκη να μα ξανακηρύξει το Δήμο σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη, γιατί γίνονται πιο εύκολα τα έργα και πιο γρήγορα. Ωστόσο, όταν υπάρχει κάποιο παράνομο έργο που πρέπει εμεί και η ενημέρωση του προϊστάμενου αυτή ήταν να το νομοποιήσουμε πρώτα, ώστε να μην υπάρχει κάποιο περαιτέρω πρόβλημα. Γιατί η περιφέρεια Πελοποννήσου απλά προτίθεται να προστατεύσει τον δρόμο. Δεν κάνει ούτε έργα αντικατάσταση του δρόμου, ούτε αντικατάσταση των μπάρων ασφαλεία. Οπότε, οποιοδήποτε έργο και να γίνει τώρα, είμαστε συνδεδεμένοι με τον προϊστάμενο και με την περιφέρεια Πελοποννήσου, ώστε να είναι όσο το δυνατόν ολοκληρωμένο για να μην κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις. Και το τρίτο Έχετε να συμπληρώσετε κάτι. Το τρίτο ερώτημα που για να τελειώνω είναι ότι έχει ήδη προκηρυχθεί από την διάμεση αρχή, η αρχιστική αρχή της περιφέρειας Πελοποννήσου και έχει ζητείται από τους Δήμους μέχρι τις 31 Οκτώβριου του 2019 να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση αντικειμενικών έργων σε αστικές και μυαστικές περιοχές και χρηματοδότηση παρεμβάσεων για διαμόρφωση και διευθέτηση κοιτών υδατορευμάτων, χυμάρων, ενίσχυση αναχωμάτων προστασία υδατορευμάτων, χυμάρων και άλλων. Και θεωρώ ότι υπάρχει αντικείμενο στο Δήμο μας που θα μπορούσε να αποτελέσει το αντικείμενο ενός φακέλου για τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης τέτοιου έργου. Συγκεκριμένα, με μια πρώτη αναφορά που έριξα, έχω σε ενημερώσει ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν έργα αντικειμενικής προστασίας του παραλίου Άσπρος, αφού η περιοχή του παραλίου Άσπρος είναι αυτή, μάλιστα η βόρεια περιοχή του παραλίου Άσπρος. Είναι αυτή που έχει ενταχθεί στο δημοσιευμένο σχέδιο διαχείριση κινδύνων για την πλημμύρα σε λεκάνη απορίε ποταμών του κυβερνητικού διαμερίσματο Αθηνική Πελοποννήσου. Είναι απαιτούμενη προπόθεση για να μπορεί να εντάξει έργο. Η περιοχή που έχει ενταχθεί σε αυτό το σχέδιο και έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ τον Ιούνιο του 2018 είναι η βόρεια πλευρά του παραλίου Άσπρου. Το ερώτημά μου είναι, έχει έρθει στην αντίληψη του Δήμου τη συγκεκριμένη πρόσκληση, έχουν δοθεί οδηγίε τη υπηρεσία για τη σύνταξη φακέλου. Ενημερώθηκε ο προϊστάμενος για αυτή την πρόσκληση, την τελευταία πρόσκληση διαχειριστικής αρχής που πιστεύει να την δίνει στο site του Πελό, που είναι η πρόσκληση διαχειριστικής αρχής. Το συζητάμε, κοιτάμε να δούμε τι μπορούμε να δείτε, γιατί καταλαβαίνουμε καταρχήν ο προϊστάμενος με ενημέρωση ότι ίσως να χρειάζεται μια οριοθέτηση και του ΤΑΜΕ και του Βρασιάτη για διαφορά και τα δύο ρεύματα που είναι στο ΣΛΑΒ της Ανατολικής Πελοποννήσου, ώστε τουλάχιστον να καταφέρουμε να υποβάλουμε φάκελο μέχρι 31 Οκτωβρίου, ώστε να προστατεύσουμε όλες τις περιοχές που πλήττονται από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Από το λογικό κύριε Κατσίκη, το λόγο για το πρώτο θέμα. Έχουμε κάνει σώτες. Ένα από το κύριος Καβρό. Ναι, ναι. Και μετά δεν έχω κύριε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κατσίκη. Από ό,τι πληροφορηθήκα στο παράλληλο, έχω καταραστεί από τα συνεργεία του Δήμου ιδιωτικά οικόπεδα. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαδικασία που προβλέπεται στα ιδιωτικά οικόπεδα. Δεν έχει καταλυστεί κανένα ιδιωτικό οικόπεδο. Ο κύριος Κοναλέζης, εδώ. Δήμαρχε, βασικά προς το σώμα, πρόεδρε. Για την εβδομάδα υπάρχει μία αφορμή ότι υπάρχει ένα εξόδικο για διεκδίκηση ποσού 850.000 ευρώ από τράπεζες για ένα έργο που είχε εκτελεστεί την περίοδο 2006-2009 από την εταιρεία Δικτύου Σωμικά Μπράβο. Καταρχά, ρωτώ αν είναι όντω αλήθεια όλο αυτό, αν ισχύει και αν ισχύει, αν μπορούμε να έχουμε κάποια ενημέρωση. Ο κ. Καρδιώτης, απαντήσει. Κύριε Κοντρολέο, προς το σώμα του πλευρά, πρώτες υπάρχουν τρία εξόδικα. Αφορούν ένα έργο της περιόδου μια σύμβαση του 2006. Αγωγός δικτύων αποχέτευσης, δικτύωση. Τι είχε συμβεί. Ο εργολάβος, τις απαιτήσεις, συγκεκριμένες απαιτήσεις και συγκεκριμένα όπως προκύπτει από τα εξόδικα του 7ου λογαριασμού και του 10ου, τις ενεχείρασε στις τράπεζες προκειμένου να πάρει χρήμα.
Από εκεί και πέρα, ο μέλλον τέκατος λογαριασμός από τα στοιχεία που έχει ο Δήμος, γιατί το φάκελο αυτό δεν τον ελέγχει ο Δήμος, το έργο επιτελείται τότε από την ΤΥΡ και πληρωνόταν με το περιφερειακό ταμείο. Από τα στοιχεία που ψάχνουμε μέχρι στιγμής προκύπτει ότι ο τουλάχιστον ο δέκατος λογαριασμός έχει ουσιαστικά αναγραφεί, δεν έχει πληρωθεί, διότι ο Εργολάβος κηρύχθηκε, εκτός υπήρχε μία αντιμητία από τον Δήμο και την οποία ο Δήμος υπέθεσε. Αυτά είναι 322.000 ευρώ, ο δέκατος λογαριασμός. Άρα, κατά συνέπεια, υπάρχουν στοιχεία ότι για αυτά δεν δικαιούται ο Εργολάβος να τα πάρει. Έτσι προκύπτει από τον έλεγχο μέχρι στιγμής που κάνουμε εσωτερικά. Για τον έβδομο λογαριασμό, ο οποίος είναι 2.000 ευρώ, αναζητούνται στοιχεία. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν έχουν αναφερθεί στο αρχείο του Δήμου. Γίνονται προσπάθειες μήπως βρεθούν επάνω στα αρχεία της περιφέρειας. Από εκεί και πέρα έχει ενημερωθεί και ο Γενικός Σύμβουλος του Δήμου, έχουν δοθεί οδηγίες. Μόλις συμπληρωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, εν πάση περιπτώσει, ό,τι βρούμε από στοιχεία, γιατί είναι πολύ παλιό και υπάρχουν ελλείψεις. Από εκεί και πέρα θα δοθεί επίσημα μία απάντηση, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι στην κατεύθυνση της άρνησης της πληρωμής, γιατί αυτό μας φτιάξαμε μία προθεσμία που καταβάλουμε 800-900.000 ευρώ εντός 10 ημέρων. Και αυτό είναι δικαιολογημένο βέβαια, διότι δεν προκύπτει ότι έχουμε τηρήσει και τις διαδικασίες που προεδρεύουν για αυτές τις περιπτώσεις. Καταρχήν δεν προκύπτει να έχουμε εμείς τουλάχιστον και δεν έχουμε την οφειλιά, εάν έχουμε κοινοποιήσει έγγραφο στην οικονομική υπηρεσία, ιστότητα περιφερειακή, αυτή που πλήρωνε και τα λοιπά, γιατί προέρχονται όμω και τέτοια πράγματα, υπάρχουν τέτοιες λεπτομέρειες. Μας ανησύχησε ιδιαίτερος και γι' αυτό βρισκόμαστε σε έναν αγώνα, δεν είναι και τα πια παλιά και ψάχνουμε να βρούμε στοιχεία. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι στιγμής φταίνεται να είμαστε σε καλή πορεία. Πιστεύω να βρεθούν τα χαρτιά γιατί είναι αρκετά παλιά. Αυτά. Εγώ απλά ανέφερα ότι είχε τον άλλο γιατί δεν είχε μια χιλιά δύο φορές. Ναι, βέβαια, αυτό είναι το ποσό του ΣΠΑΕΝΑ. Κοιτάξτε να δείτε. Μία λεπτομέρεια τεχνική υπηρεσία, ο λογαριασμό ο ένα, ο δέκατο συγκεκριμένο, ο οποίο ήταν 322.000 ευρώ, ο Εργολάβο αυτό τον είχε ανεφηριάσει δύο φορέ σε διαφορετικέ τράπεζε. Βέβαια, εντάξει, ο καθένα μπορεί να ανεφηριάζει ό,τι θέλει, τόσε φορέ θέλει. Αυτό είναι και ευθύνη αυτό που του δίνει τα δάνεια. Μα δεν μας αφορά αυτό. Αυτοί τώρα κοινοποίησαν τώρα τα. Δεν ήταν οι τράπεζες. Ήταν η διάδοχη κατάσταση και αυτοί τα δώσαν σε κάτω από το κόμμα που δύο ήρθε και μας έκανε εξόδου. Δηλαδή, εμείς έχουμε συνολικά αυτές τις απαιτήσεις, μας έχουν μεταβιβάσει. Δώστε τα μας. Λοιπόν, τώρα γίνεται το δικό λογαριασμό των τον έχει ενεπειράσει δύο φορές, αλλά δεν μας αφορά. Σε ένα παγκερό που έχει ενεπειράσει. Ναι, ναι, ήταν να ρωτήσω σε ποια κατάσταση ο διαγωνισμό λόγω των εξυγχρονισμών των αθλητών καταστάσεων παραλίου και Κορκοβουνή. Είναι ένα μεγάλο το πρόγραμμα πλέον. Τι ωραία, να ρωτήσω για τον και πότε να μένουν περίπου να ξεκινήσουν οι εργασίε. Ο προϊστάμενο τη τεχνική υπηρεσία ενημέρωσε ότι αναμένεται η υπογραφή τη σύμβαση για τα δύο γήπεδα με του εργολάβου. Οπότε σύντομα είναι διαδικαστικό το θέμα γραφικά του εργολάβου. Αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίε και στα δύο γήπεδα. Μου τους έχει αναφέρει τα ονόματα, πραγματικά τους θυμάζω. Εσύ, λοιπόν, προσθυγείτε το. Ναι. Προχωράμε στο πρώτο θέμα, κύριε Καρσίκη, του λόγου.